τώρα αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Πριν προχωρήσουμε, Μέρη, θα μου δώσεις 2 δευτερόλεπτα, που θα είναι παραπάνω, απλά λέω 2 λεπτά. Πρέπει να μοιραστώ μαζί σας, με εσάς κυρίως που μας βλέπετε από το σπίτι, αλλά και με τα παιδιά που δεν το ξέρουν, γιατί δεν το ζήσαν. Ο Περικλής, επάνω που σκηνοθετεί και το chart show, το ξέρει γιατί το έζησε, αλλά το μοιράζομαι με εσάς. Λοιπόν, κάνουμε γυρίσματα για το chart show, που είναι το νέο μουσικό υπερθέαμα του Α που ξεκινάει 20 Ιουνίου. Και έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους που τραγουδάνε, ανάμεσά τους και ο κύριος Φίλιππος Νικολάου, ο οποίος τραγουδάει το «Στο άδειο μου πακέτο». Ναι, τι μεγάλη επιτυχία. Μα τι να πω, που με αυτό, μεγάλη επιτυχία λοιπόν, και είναι μέσα στα δημοφιλέστερα τραγούδια των τελευταίων 30 χρόνων κτλ. Έχετε λοιπόν ο κύριος Φίλιππος Νικολάου, τραγουδάει καταπληκτικά, γλυκύτατος παιδιά, γλυκύτατος, γοητευτικός, υπέροχος κτλ. Τραγουδάει, λέει το κομμάτι του και πάμε σε break. Και κάνουμε διάλειμμα λοιπόν, σηκωνόμαστε και έρχεται να με χαιρετήσει. Και διαδραματίζεται η εξής σκηνή. Πρέπει να το κάνω μαζί σου, το κάνω που είσαι κοντά μου. Εσύ είσαι η Ναταλία, ναι. Εγώ είμαι ο κύριος Φίλιππος Νικολάου. Μου πιάνει το χέρι και μου λέει. Τσάκι. Θα θυμάσαι άραγε που όταν ήσουν μικρούλα, πολύ μικρούλα, σε έφερνε ο μπαμπάς στο καβούρι που είχα ένα σπίτι εξοχικό και κάναμε μπάνια. Όχι. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, Ναταλία μου, θέλω να σου πω συγχαρητήρια για το πόσο καλά συντηρήσαι. Γιατί δεν τον έχουμε φέρει αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα να μας κάνει παρέα. Κύριε Νικολάου, σας αγαπώ. Απεδιώθεν σας αγαπούσα. Θυμάμαι το εκείνο το μπάνιο που έκανα ως παιδάκι με την κυρία, με τη σύζυγό σας τότε και με τη Μαρία και με τον παπά μου. Αλλά το ρήμα συντηρήσε, ενώ είχατε να επιλέξετε μεταξύ του ρήματος. Πόσο όμορφη είσαι. Πόσο καλά τα πήγε στη ζωή σου. Πόσο καλά διατηρήσε έστω. Το συντηρήσε, κύριε Νικολάου. Παραπέμπει σε μούμια, παραπέμπει σε φορμόλη, παραπέμπει σε πράγματα τα οποία γενικά με πληγώνουν ως άνθρωπο. Κοίτα, πώς αντέδρασες, όντως. Όχι, είπα, σας ευχαριστώ πολύ. Τι να πω. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν ήμασταν παρόντες εκεί για να το σχολιάσουμε και ήταν, είχε αυτή τη χαρά μόνο Περικλής να τη ζήσει αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά γιατί δεν τον φέρουμε την επόμενη εβδομάδα. Εδώ, μια που είναι ένας άνθρωπος που έχουμε κοινά στοιχεία και ενδιαφέροντα, να μιλήσουμε για την. Α! Αυτοσυντήρησή σου. Εσύ. Παιδιά, καταλαβαίνετε τι έζησα. Άστα, λέμε. Συγχαρητήρια για το πόσο καλά συντήρησε. Τι να κάνεις, Ναταλία. Συντηρούμε καλά. Μου κοστίζει κάτι παραπάνω, γιατί έρχονται το βράδυ, χτίζουν, σηκώνουν, προσπαθούν. Αλλά... Κοιμάσαι σε ψυγείο, παίζει ναι. Αυτό. Ναι. Είναι ένας ειδικός καταψύκτης που είναι σε σχήμα κρεβατιού. Ξαπλώνω ναι. Και το βράδυ έχει και κάλυμα σαν σολάριουμ από πάνω. Όπως ο Δράκουλας. Έτσι αυτό. Αυτό. Φερετράκι δηλαδή και Δράκουλας. Ναι. Και πίνω και αίμα τη νύχτα και ναι. Το πρωί ξυπνάω και είμαι συντηρημένη. Τι αίμα, εννοώ. Ανθρώπινο αίμα, παιδί. Μισό λεπτό όμως. Τι ηλικία. Ναι, τι ηλικία θέλει. Χαρεσάμα, κουμπούρα. Να πίνεις τώρα αίμα.